8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα δίκτυο από δεκάδες φορείς, εταίρους επιχειρούν να κάνουν νέα προσέγγιση στον τουρισμό των αγροτικών και ορεινών περιοχών. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Dante μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να αναδείξει με τα επικοινωνιακά μέσα που υπάρχουν σήμερα και με την πληροφορική περιοχές της Κρήτης οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περιοχές φυσικού κάλους με πολιτιστικά, αγροτικά, διατροφικά ενδιαφέροντα και να τα προβάλλουμε μέσω αυτού του προγράμματος σε όλη την Ιφίλιο. Οι ελληνικοί φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η αποκεντρωμένη διοίκηση που συνεργάζονται αρμονικά με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απομονωμένων ορεινών και αγροτικών περιοχών του νησιού που βρίσκονται μακριά από τους επίσημους χάρτες των επισκέψιμων περιοχών για τους τουρίστες. Να πω για παράδειγμα ότι ένα κομμάτι αυτών των εργαλείων που αναπτύσσουμε μπορεί να είναι για παράδειγμα το ότι κάποιος προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενοικιάζει ένα αυτοκίνητο, κινείται προς τα Χανιά, χρησιμοποιεί το έξυπνο τηλέφωνο ή το pad του, καταχωρεί στην εφαρμογή της προτιμήσης του σε ό,τι αφορά θάλασσα, βουνό, διατροφή κτλ. Το πρόγραμμα αυτό, η εφαρμογή αν θέλετε μέσω ανοιχτών δεδομένων, του χαράσει μία διαδρομή η οποία είναι προσωποποιημένη. Άρα σε αυτή τη λογική το πρόγραμμα έχει στόχο την δικτύωση επιχειρήσεων, την από κοινού προβολή τους προς τους τουρίστες. Στη διάρκεια του έργου οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τεχνογνωσία από επιχειρήσεις και περιφέρειες της Ευρώπης όπου ο αγροτοτουρισμός είναι πιο ανεπτυγμένος. Αυτή την τεχνογνωσία στη συνέχεια την επεξεργάστηκε Πανεπιστήμιο και αποκεντρωμένη διοίκηση και τη μετέφεραν σε τοπικούς φορείς αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίδουν σύγχρονες κινητές τηλεπικοινωνίες, έξυπνα τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα και ανοιχτά δεδομένα, λειτουργούν στην κατεύθυνση ανάπτυξης νέων καινοτόμων υπηρεσιών τουρισμού με έμφαση πάντα σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές.